και λοιπόν, για την ελευθέρωση του περίοδου συντονίζουμε τις καταφράσεις του Weekly News. Καταρχάς, και μην απαντήσει εσύ που δάρα. Ποιοι από εσάς διαβάζετε Weekly News, το ίδιο εσύ και για εσένα, Ιωσήφη. Ένας, δύο, οι υπόλοιποι τίποτα, λιώ, δεν διαβάζουν Weekly News. Εσύ που μεταφράζεις δεν διαβάζεις Weekly News. Έχει διαβάζει. Λοιπόν, μισόδι, όλοι ωραία. Τι είναι λοιπόν το Weekly News, όλοι και το όνομά του. Είναι μια εβδομαδιαία έκδοση, βγαίνει κατά μια φορά την εβδομάδα. Με ένα ρόλο που αφορούν κοινότητα open source και όχι μόνο, έχει να κάνει και με πράγματα γενικότερα από το χώρο του ελεύθερου λογισμικού και του ανοιχτού λογισμικού. Εκδίδεται από τον Sasha Amans κάθε Σάββατο 6 ώρα Greenwich, 8 για εμάς. Και εκείνη την ώρα ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου, για τη μετάφραση του Weekly. Από εσάς που μεταφράζετε, και από τους υπόλοιπους, θα θέλαμε να κάνουμε κάτι μετά, γιατί δεν θα το κάνουμε τώρα, που έχει να κάνει σχετικά με την όλη διαδικασία. Τώρα θα σας πούμε πώς ακριβώς το μεταφράζουμε, θα σας δείξουμε πώς γίνεται γενικά η διαδικασία, πώς ξεκίνησε, πώς κάναμε κάποιες αλλαγές και γιατί τις κάναμε, και θέλουμε τη βοήθειά σας για να βελτιώσουμε την όλη διαδικασία και ή δυνατόν, αν θέλει οποιοδήποτε, να βοηθήσει και στην ιστορία του συντονισμού. Οπότε όσοι θέλουν, step up. Τώρα ξεκινήσουμε με το εξής. Καταρχάς, είπαμε ότι βγαίνει κάθε Σάββατο. Εμείς, ως ελληνική κοινότητα, για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, ξεκινάμε, επειδή κάθε εβδομάδα ζητάμε εθελοντές, δεν υπάρχει μια στάνταρ ομάδα η οποία ασχολείται με την μετάφραση του Weekly. Ξεκινάμε ένα 24ωρο πριν. Βγαίνει ανακοίνωση στην ελληνική λίστα. Την αφήνουμε. Λοιπόν, συνήθως Παρασκευή, απόγευμα, βραδάκι, όποτε αδειάσουμε, βγαίνει μια ανακοίνωση στην ελληνική λίστα open source, στην οποία ζητάμε εθελοντές για τη μετάφραση του αμέσως επόμενου τεύχους. Ευελπιστούμε βέβαια ότι μέχρι να βγει η συγκεκριμένη ανακοίνωση έχει ήδη τελειώσει η μετάφραση του προηγούμενου τεύχους. Συνήθως τα καταφέρνουμε. Τώρα αλλάξαμε λίγο τη διαδικασία και μέχρι να συνηθίσουμε και να την βελτιώσουμε, καθυστερούμε λιγάκι, αλλά εντάξει, σύντομα θα βελτιωθεί και αυτό. Λοιπόν, στην οποία ανακοίνωση λέμε ξεκινάει το επόμενο Weekly Genie αύριο βράδυ, ζητάμε εθελοντές. Όσοι θέλουν μπορούν να το δηλώσουν απαντώντας στη λίστα και θα επικοινωνήσουμε μαζί τους για να αναλάβουμε κάποια μονάδα μετάφρασης. Αφού τελειώσει αυτή η ιστορία, την επόμενη μέρα βγαίνει. Εμείς περιμένουμε βέβαια να γίνει οι ανακοινώσεις. Ξεκινούσαμε λοιπόν παλιότερα και Κυριακή μεσημέρι προς απόγευμα να μοιράζουμε τα κομμάτια. Και πώς τα μοιράζαμε, τα μοιράσαμε προσωπικά στον καθένα. Δηλαδή, παίρναμε το Weekly News, το αντιγράφαμε σε ένα. Στο Writer. Και αρχίσαμε και σπάζαμε. Σπάζαμε τα κομμάτια και μοιράζαμε με προσωπικά email. Θέλαμε και ένα χρονικό όριο, δηλαδή μέχρι Τρίτη μεσημέρι, ούτως ώστε να γίνει μια υποτυπώδηση τουλάχιστον διόρθωση, γιατί εντάξει. Όλοι λίγο πολύ ξέρουν αγγλικά, αλλά η διαδικασία της μετάφρασης και να βγει κείμενο από ένα κείμενο το οποίο έχει γράψει Ισπανός στα αγγλικά, Ρώσος στα αγγλικά, Κινέζος στα αγγλικά, Τούρκος στα αγγλικά, και εμείς μεταφράζουμε από αγγλικά σε ελληνικά και μπορούμε να μεταφράσουμε όπως να είναι από τα ελληνικά στα αγγλικά για να γράψουμε κάτι, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει σε όλες τις άλλες γλώσσες. Το θέμα είναι όμως ότι πολλές φορές χρησιμοποιούν τα αγγλικά, αλλά μπορεί να έχουν άλλες έννοιες, δηλαδή να έχουν slang γλώσσα. Βέβαια, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα που το συναντάμε. Πολλές φορές ένας μη εμπειρός μεταφραστής μπορεί να πιάσει τη slang και να μεταφράσει κατά λέξη. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε μεταφράσει κατά λέξη. Δεν είναι, θέλουμε να κάνουμε δυναμική μετάφραση για να πιάνει νόημα στα ελληνικά. Δηλαδή αυτό που λέει ο άλλος στη δικιά του τη γλώσσα. Εμείς θέλουμε να το πούμε στη δική μας slang, εάν είναι να το αποδώσουμε. Ή αν δεν μπορούμε να το αποδώσουμε έτσι, τουλάχιστον περιφραστικά στο περίπου. Για να πίνει ένα νόημα, να μην κουράζει. Γιατί όταν ο άνθρωπος μεταφράζει κατά λέξη, μπορεί να το πιάσει το νόημα. Πρέπει να χρειαστεί να το διαβάσει 2-3 φορές. Και έχουμε λάβει feedback πάνω σε αυτό. Είναι και πολύ θετικό. Σημαίνει ότι το διαβάζει το κόσμο. Και μας έχουν απαντήσει και στη λίστα. Πρέπει να γιατί το μεταφράσατε έτσι. Ήταν χαζό αυτό το πράγμα. Ναι, περνάει από μια διόρθωση. Στόχος είναι να έχουμε τα κείμενα τα μεταφρασμένα μέχρι την Τρίτη το βράδυ. Εμείς ζητάμε μέχρι Τρίτη μεσημέρι. Αλλά εντάξει, δηλαδή. Και λογικό είναι κάποιο μπορεί να καθυστερήσει μέχρι Τρίτη μεσημέρι, ώστε να έχουμε μια μέρα περιθώριο για να κάνουμε διορθώσεις. Να του δίνουμε μια ανάγκη, εξ ολοκλήρου. Και όπως δεν τους δέρναμε και τα μάτια που φέρνουν σήμερα τους άλλους. Εντάξει. Και το συμβουλεύουμε και σε όλους, δηλαδή σε όσους μεταφράζουν και σε όσους θέλουν να μεταφράσουν ένα τέτοιο κείμενο. Γιατί δεν είναι όπως είναι τώρα στα πιο αρχαία που έχεις μία λέξη, εντάξει, θα την βρεις. Άμα δεν την ξέρεις, δεν την ξέρεις, οκ. Αλλά...
Ξαναδιαβάστε το μια φορά μετά από ένα-δύο. Ξαναδιαβάστε την άλλη μέρα μια φορά για να καταλάβετε τι. Να δείτε τι βγάζουμε με αυτό που γράψατε. Γιατί πολλές φορές υπάρχει συμφωνία στο ρήμα και στο ουσιαστικό ή στο κατηγόριο. Κάτι να ρωτήσει. Απλά όσον αφορά και τις slang εκφράσεις, έχουμε και δύο εργαλεία. Το ένα είναι η μεταφραστική λίμνη που γράφουμε όλοι ένα κοινό ντο. Και ένα δεύτερο, από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να έχουμε μια κοινή ώρα. Μια κοινή ώρα, γιατί το Google Docs μπορεί να οριστεί και ως multi-collaboration tool, άρα δηλαδή μπορεί να το chat δίπλα μπορεί να λειτουργεί με πολλά άτομα. Έτσι μπορεί να συμβουλευόμαστε σε real time. Θα ήταν καλή ιδέα. Αυτό που βλέπουμε τώρα με το Google Docs. Θα φτάσουμε για μένα τώρα. Πριν, υποτίθεται ότι αυτή η συνεννόηση γινόταν μέσω της λίστας. Καλή χρυσή λίστα να έχει αυτό το μειονέκτημα. Δεν είναι τόσο άμεση, είναι πολύ πιο άμεση, ας πούμε, σε σχέση με ένα φόρουμ. Αλλά θα πρέπει να τσεκάρει τα mail να το δει, να απαντήσει. Παίρνει χρόνο αυτή η διαδικασία και τραβιέται η όλη ιστορία χρονικά. Και δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Προσπαθήσαμε να γίνουμε πιο ευέλικτοι σε αυτό και πιστεύω το πετύχαμε το Google Docs. Δηλαδή, εγώ προσωπικά με έχει βοηθήσει. Και με τη Στέλλα έχουμε μιλήσει και με το Μπρατσάκι έχουμε μιλήσει. Και... Σωστά. Το Μπρατσάκι. Και το χρησιμοποιεί ο κόσμος και το chat. Και βοηθάει αυτό εκείνη την ώρα γιατί είναι live. Τέλος πάντων, θα φτάσουμε εκεί. Και ξεκινήσαμε έτσι. Βάζαμε σαν όριο την Τετάρτη για να κάνουμε διορθώσεις. Τετάρτη κάναμε τις διορθώσεις εμείς. Το κάναμε μια ανάγνωση. Ξανά ανάγνωση όπου δεν έβγαζε νόημα. Προσπαθούσαμε να φτιάξουμε τα κομμάτια αυτά τα δύσκολα. Και την Πέμπτη ήταν η Πέμπτη ημέρα του σφιξίματος που πρέπει όλο αυτό το κείμενο να περαστεί στο Wiki και το Wiki έχει μια ιδιαίτερη σύνταξη. Εδώ δηλαδή, όπου ανεβάζουμε το Wiki News στο ελληνικό. Καλά, δεν είναι ο μόνος τρόπος, θα το κάνουν και οι άλλοι, να γίνει σε HTML, όπως να γίνει με άλλους τρόπους ή να βγει κατευθείαν σε ντόκου. Εμείς διατηρούμε αυτόν τον τρόπο γιατί πιστεύουμε ότι είναι πιο εύκολος προς το παρόν και μας βοηθάει. Είναι πιο εύκολο και για μας να μπορούμε να το προλάβουμε. Και πιο ευανάγνωστο. Και πιο ευανάγνωστο. Και πιο ευανάγνωστο. Είναι αρκετά πιο ευανάγνωστο. Λοιπόν, το Wiki έχει μια ιδιαίτερη σύνταξη, αλλά δεν είναι τραγικά δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Ωστόσο, πρέπει να έχει ασχοληθεί κάποιος για να το κάνει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό κυρίως οι συντονιστές κάνουν αυτή τη δουλειά και όποιος άλλος μπορεί, βέβαια, ευπρόσδεκτο, αλλά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Λοιπόν, το ανεβάζουμε αυτό. Βέβαια, ανακαλύψαμε μετά ένα κορπάκι γιατί την κάναμε όλη την ιστορία αυτή χειροκίνητα. Φανταστείτε links, φανταστείτε ιδιαίτερες μορφοποιήσεις, φανταστείτε τις εικόνες, όλα αυτά τα γράφαμε στο χέρι αρχικά. Μετά ανακαλύψαμε ένα ωραίο πλακίνι που έχει το LibreOffice, το οποίο έχει να πάμε στο αρχείο εξαγωγή, κάπου κάτω στις επιλογές, δεν είναι ιδιαίτερα από εκεί και τραβάγαμε τα μαλλιά μας. Εντάξει. Κάναμε υπερβολικά πολύ κόπο για το τίποτα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι. Και μας γίνει πολύ τα χέρια. Βέβαια, θέλει κάποιος ψηλοδιορθώσει αυτό το πράγμα, αλλά τουλάχιστον το γλιτώνουμε πάρα πολύ χρόνο. Και Πέμπτη απόγευμα ξεκινάει ο αγώνα δρόμου, άλλο αγώνα δρόμου. Μετά ανακοινώσεις πρώτα στη λίστα, στο blog των Ambassador και γενικά σε φόρουμ. Όποιος ξέρει και καλό είναι και οι μεταφραστές, γιατί κάνουν δουλειά και πρέπει να τη δείξουν και οι ίδιοι ότι κάνουν δουλειά. Όπου μπορούν και ξέρουν, σε φόρουμ να ανακοινώνουν το Wiki. Αυτό θα πρέπει, είναι στο χέρι όλων και θα πρέπει να το κάνουν κιόλας. Και αυτή ήταν η διαδικασία την οποία την ψιλοαλλάξαμε λίγο για να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, να τα κάνουμε λίγο πιο γρήγορα, να προσθέσουμε αυτή την ευελιξία. Και Στέλλα, θέλετε να Google Docs, γιατί μαζί το κάναμε αυτό. Να πει δύο λόγια. Θα το πω λίγο την αρχή να καλύψω και αυτά που είπες, σε συντομία για να το πούμε από το μέλλον. Ουσιαστικά, εμείς από το news στο αγγλικό παίρνουμε το αγγλικό Weekly, λοιπόν. Το αντιγράφουμε μέσα σε ένα Google Doc. Εδώ πέρα. Τώρα δεν έχει. Μέχρι άκρη θα έχει. Από αυτούς που μας έχουν απαντήσει πλέον στη λίστα, λέμε ποιος θα κάνει τι, δηλαδή δίνουμε κάποιες αρμοδιότητες, ώστε να ξέρει ο κόσμος τι να κάνει. Εδώ πάνω όλοι έρχονται, μεταφράζουν ο καθένας το κομμάτι του. Ελπίζουμε μέχρι τέτοιο κάτι. Τα όρια είναι τα ίδια πάλι, έτσι. Οκ, κεφάλια δεν παίρνουμε, απλά είναι καλό να βοηθάτε λίγο εμένα και το Στάκη, ας πούμε, προς το παρόν που πρέπει μετά να τα ελέγξουμε, να τα διαβάσουμε, να τα δούμε, να τα διορθώσουμε. Αν θέλετε διόρθωση, είτε τι θέμα. Και μόλις είναι έτοιμο, ανακοινώνουμε ότι κυκλοφόρησε, το ανεβάζουμε στο wiki, στο elogonsuse.org, στο Weekly News. Τώρα, ορίστε. Είστε όταν βγαίνει το elogonsuse.org.
εκεί που κοιτάει αυτόματα, γιατί είναι η αναγκατεύθυνση. Συγκλίνει αυτόματα. Ανακοινώνουμε αντίστοιχα στη λίστα την ελληνική στόχο σου σε παπλαέλο και βγήκε το καινούργιο Weekly, είναι στα ελληνικά που δεν έχουν διαβάσει. Αυτή είναι η ανακοινώση που βγάζουμε. Αντίστοιχα, γίνεται η ίδια ανακοίνωση και στα αγγλικά, η οποία πηγαίνει και ανεβαίνει στη σελίδα των Ambassador και όπω θέλετε χρησιμοποιεί κάποια ανεβάσματα στο blog στα αγγλικά. Αντίστοιχα. Και στα ελληνικά. Και στα ελληνικά, ναι, φυσικά. Και αυτό που προστάθησε σε όπου πιο πολύ κυκλοφορεί. Είναι καλό. Είναι καλό. Γιατί εντάξει, και οι μεταφραστέ σχετικά κάνουν δουλειά. Οι μεταφραστέ πρέπει και αυτοί να προωθούν τη δουλειά σου. Μπορούμε να δούμε ένα αποτέλεσμα του μετάφραση. Ορίστε. Μπορούμε να δούμε ένα αποτέλεσμα του μετάφραση. Αποτέλεσμα μετάφραση. Ήταν παλιό. Ναι, όχι πριν ανακοινωθεί ακόμα. Αυτό είναι 11 θέσει πιο πριν. Δεν βγάζει. Υπάρχουν κάποια πολύ στάνταρ σεξιον που έχει κάποιο Weekly. Όπω βλέπετε, εδώ δεξιά είναι ανακοινώσει, ανανέωση κατάσταση, αναφορέ ομάδων και το καθεξή. Αυτά είναι στάνταρ σεξιον που υπάρχουν σε κάθε Weekly. Και το αποτέλεσμα είναι κάπω έτσι. Φυσικά έτσι αυτά λίγο και που μπράβο που χρησιμοποιεί ο καθένα, αλλά δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Ναι, όχι έτσι, έτσι πηγαίνει. Δεν αλλάζει πάρα πολύ, α πούμε. Το διάστημα μπορεί να αλλάξει από κάτω σε κάτω. Εγώ θέλω να τονίσω το εξή, ότι αλλάξαμε σε Google Docs γιατί θέλαμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Δεν ήταν μόνο βοήθεια προ εμά. Εκτό αυτού, επειδή υποστηρίζει το DD και από το DD μπορούμε να τραβήξουμε μέσα στο Google Docs κατευθείαν να βγάλουμε media wiki σύνταξη και να το ανεβάσουμε απευθεία, κάνοντα πολύ μικρέ διορθώσει. Ψηλοπράγματα, δηλαδή κάνει αυτόματα κάποιες αλλαγές. Γιατί είχαμε προβλήματα με κάποιους ειδικούς χαρακτήρες, χάναμε όλο το κείμενο. Δεν το εμφάνιζαν, δεν χάνονταν το κείμενο, ήταν από πίσω από αλλά δεν φαινόταν. Αυτό το πράγμα το LibreOffice όταν κάνει το export, φροντίζει για τα συγκεκριμένα σύμβολα να τα βάλει με κάποια συγκεκριμένα tags, τα οποία δεν χαλάνε τη συγκεκριμένη μορφή. Και το κάνει αυτόματα. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε μέσα σε όλες αυτές τις γραμμές που ακριβώς είναι το σφάλμα, αυτό είναι βασικά θέατρο. Θέλαμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε, όχι μόνο εδώ και εμάς, θέλαμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε και στους ίδιους τους μεταφραστές. Γιατί σε μια κοινότητα, όταν δεν είναι νέος κόσμος, θέλουν όλοι να προσφέρουν. Αλλά όταν δεν έχει τεχνικούς χρήστες, δεν μπορεί να τον πετάξει άλλο μέσα στο wiki. Να κάνει κάτι, να το βλέπει ότι είναι πραγματικά ομαδικό. Κάτι το οποίο με τα προσωπικά emails φαίνεται και λίγο κάπως, δεν ξέρω, σε κάποιους. Ενώ αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούν όλοι να δουλέψουν. Δεν χρειάζεται να έχουν συγκεκριμένο λογισμικό κατάστημα στον υπολογιστή τους πέρα από ένα browser, κάτι το οποίο το επιτρέπει το Windows. Ένα browser αρχή. Δηλαδή, ακόμα και με Windows, κάποιος μπορεί να συνεισφέρει στην κοινότητα. Χωρίς να χρειαστεί να στήσει κάτι, χωρίς να χρειαστεί να ψάξει για ρυθμίσεις, χωρίς χωρίς. Πάει κατευθείαν και μεταφράζει. Τους τονίζουμε βέβαια να προσέχουμε να μην αλλάζουν τη σύνταξη, να μην χάνουμε τα links. Γιατί αυτό παίζει ρόλο, έτσι. Όταν θα κάνουμε εμείς την εξαγωγή σε media wiki, δεν θα υπάρχουν τα link, αν ο άλλος έχει σβήσει το link. Και... Πολύ τι δηλαδή από κάθε άρθρο που μεταφράζουμε και υπάρχει στο Weekly, είναι ένα link. Γιατί πηγαίνει στο original άρθρο που υπήρχε, που μπορεί να το διαβάσει ολόκληρο, στα αγγλικά, ακριβώς έτσι όπως γράφει και από τον εργάστοτε συγγραφέα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι τίτλοι να μένουν σε link. Και στη μετάφραση όταν το μεταφράζουμε να μην χάνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή να συνεχίσει να είναι link. Γιατί αλλιώς θα πρέπει εμείς να πηγαίνουμε ένα-ένα να προσέχουμε, είναι ή δεν είναι, να βρίσκουμε το παλιό, να το ξαναβάζουμε. Και αντίστοιχα βέβαια και μέσα στο κείμενο είναι πολύ πιθανό, όπως εδώ πέρα ας πούμε, να υπάρχουν και εκεί κάποια link που να είναι λέξεις, κάποια URL, οτιδήποτε. Και είναι καλό και εκεί να μένουν. Να μην φέρουν στη μετάφραση. Υπάρχει κανένας που δεν χρησιμοποιεί το Google Docs και δεν ξέρει τι είναι. Λίγο πριν από αυτό, ήθελες να ρωτήσεις, πες. Ναι, καταρχήν έτσι όπως είδα το αποτέλεσμα, στην ουσία είναι μια μίξη ελληνικά με αγγλικά. Δηλαδή, αυτό μένει καλό και friendly, γιατί εντάξει, τώρα άλλο να γράψει τώρα. Δεν είναι ακριβώ. Γιατί δεν είναι έτσι, τον bug τι είναι. Το bug είναι σφάλμα. Αν το μεταφράσει κατά λέξη, είναι έντομο. Στο λεφτό. Εντάξει, δεν το μεταφράζει ο λεφτό. Στον καθαρά όμω προγραμματιστή σε εισαγωγικά ή χρήστη υπολογιστών είναι ό,τι πρέπει σαν αποτέλεσμα. Δηλαδή, καλύτερο να αφήσει bug παρά να ασφάλω. Τώρα, αυτό είναι παλιό. Συμβουλεύω του μεταφραστέ να κάνουν το εξή. Δηλαδή, μεταφράστε τα όλα, δηλαδή και το bug, κάντε το σφάλμα. Έχουμε και μεταφραστική μνήμη τη κοινότητα. Ένα λεξικό που χρησιμοποιεί η κοινότητα μεταξύ για ορολογία που βρίσκουμε, το οποίο το εμπλουτίζουμε. Είναι στο Wiki. Ήταν πρώτα σε ένα Google Docs και μετά το ανεβάσαμε σε Wiki. Αυτό είναι το link.
Αυτό είναι το link, απλά τώρα δεν έχουμε δείχνει να το δούμε live. Κάτι σαν το Google Translate, ας πούμε. Όχι, ποτέ δεν είναι. Έτοιμε λέξει. Λεξιφόρο. Λέξη. Αυτή μεταφράζεται έτσι. Το μπακ μεταφράζεται. Ψάχνει σφάρμα. Τελείω. Σου βγάζει μπακ και σου βγάζει σφάρμα. Λοιπόν, συμβουλεύουμε του μεταφραστέ να τη χρησιμοποιούν και να την εμπλουτίζουν μέσω τη λίστα. Για του μεταφραστέ να ρωτούν λέξει. Ό,τι λέξη ρωτάτε στη λίστα, μετά ανεβαίνει πάντα στη μεταφραστική μνήμη αυτή που έχουμε στο Wiki. Λοιπόν, ένα το πράγμα. Και δεύτερο, του συμβουλεύουμε να τα μεταφράζουν όλα και όπου υπάρχει θέμα. Για παράδειγμα, στο visualization, το οποίο είναι εικονικοποίηση. Εντάξει. Είναι μια λέξη, αλλά είναι ειδική ορολογία, ας πούμε. Αυτό είναι σωστή μετάφραση. Αλλά δίπλα του συμβουλεύουμε. Βάλτε το ελληνικό και βάλτε σε παρένθεση και το αγγλικό. Για να καταλάβει κάποιο ο οποίο δεν είναι εξοικειωμένο με την ορολογία. Ή ανάποδα. Βάλτε το ελληνικό και βάλτε το αγγλικό. Αφήστε το αγγλικό. Βάλτε το αγγλικό και σε παρένθεση το ελληνικό. Και έτσι βοηθά και τον αναγνώστη να εξοικειώνεται με ορολογία. Και όχι μόνο να ξεκινά, μαθαίνει και καινούργια πράγματα. Για να μην είναι καλύτερο, γιατί τώρα φαντάζομαι τώρα τι να σου πω παράδειγμα. Να σου έκανα ένα βιβλίο, ας πούμε, το οποίο ήταν, το οποίο είναι, ας πούμε, τρίτη λυκείου, το οποίο είναι δίκτυα, το οποίο ήταν καθαρά μεταφρασμένο, λες και πήραμε ένα αγγλικό κείμενο και το μεταφράσαν ακριβώς στα ελληνικά και έλεγε διαπορευτής, διαμοιραστής. Λίγο ορίζει κάτι. Αυτό που λες, εγώ το έχω βιώσει στο πανεπιστήμιο, δύο καταπληκτικά βιβλία. Που έχουν να κάνουν με βάση δεδομένων, τα οποία δεν γράψει ένα συνδό. Ο Λακούλα Μακρυσνά. Τα βιβλία είναι φοβερά, αλλά η μετάφρασή του είναι άθλια. Διότι η μετάφραση λέξη κατά λέξη μπορεί να το καταλάβει τι λέει, αλλά πρέπει να το διαβάσει πέντε φορέ το ίδιο πράγμα. Γιατί είναι η μετάφραση λέξη κατά λέξη. Διευκολύνει και το μεταφραστή. Όσο τρόπο δηλαδή είναι ότι καλύτερο που έχουμε μέχρι στιγμή όσο το χωρά σε μετάφραση. Και πιστεύω ότι πάει καλά. Λίγο και οι πιο άκριοι μεταφραστές τους δίνουν μικρότερα κομμάτια αρχικά μέχρι να αρχίσουν να ξεκινώνται γιατί μέχρι να συνηθίσει και τη διαδικασία, ακόμα και η εκπληκτρονή του δίνει πολύ χρόνο. Ένα μικρό κομματάκι 10 σειρές, θα πάει και μια ώρα στον άλλο, αν δεν έχει ξανακάνει τη δουλειά. Ας ξέρει αγγλικά. Εγώ προσωπικά είχα το συμπέραμα εξή. Έφαγα ύπα όταν ξεκίνησα. Και όχι επειδή δεν ήξερα αγγλικά, επειδή δεν ήξερα ανακάλυψη, δεν ήξερα ελληνικά. Είχα σοβαρό πρόβλημα στην αποδοχή ότι κατάλαβα τι έλεγε το αγγλικό κείμενο. Είναι όμω πώ θα το πω αυτό τώρα στα ελληνικά. Και σιγά σιγά όμως βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ. Τόσο να ξέρεις αγγλικά και να κάνεις μετάφραση είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή αγγλικά μπορείς να ξέρεις να διαβάζεις ένα κείμενο πολύ advanced και να καταλαβαίνεις τα πάντα. Αλλά όταν πρέπει να τοποδώσεις στα ελληνικά και το να μην βρίσκεις τις ελληνικές λέξεις με κάτι που συμβαίνει, αλλά αντίστοιχα και η μετάφραση στα ελληνικά δεν είναι ότι θα πάρεις λέξη-λέξη και θα αποδώσεις το νόημά της. Πρέπει η φράση να αποδοθεί στα ελληνικά. Με αυτό που θα γράψεις. Που σημαίνει ότι αντίστοιχα βέβαια ότι μπορεί να παραλείψεις λέξεις από τα αγγλικά. Μπορεί ένα κομμάτι, ένα σημείο να είναι φρασικά. Γιατί το βλέπω σου γίνεται λίγο διαφορετικά στα ελληνικά. Και γι' αυτό που είπε πριν, σίγουρα στην πληροφορική, κάποιοι όροι θα μείνουν αγγλικά. Απλά γενικά προσπαθούμε να τα γράφουμε στα ελληνικά έτσι όπως προστάθει, μαζί με την ορολογία την αγγλική για να βοηθάει. Και το στόχο είναι κάποιο που το βλέπει και το διαβάζει έτσι πολύ ευχάριστα. Αυτή είναι η μεταφραστική μνήμη. Αναγράμμα, φωνητικά. Ότι χωρίσαμε τις συγγράμματα και ό,τι βλέπω... Μας έβαλε μια μεγάλη δουλειά. Έβαλε μια μεγάλη δουλειά. Κατέβησα 4 ώρες. Και μικρό εγώ. Ναι, είναι μικρό. Έχουμε φτιάξει ένα πίνακα πάνω για να μπορεί κάποιος να πάει κάποιος στο γράμμα. Είναι μικρό γιατί αυτό που έρχεται και το κάναμε δύο άλλα. Δηλαδή, βασικά ήταν κάτι το οποίο ξεκινήσε ο Μιχάλης Μπουρλάκος για τα δύο αρχεία και το πήραμε και είδαμε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο Wiki και πήραμε το στάδιο και κάτσαμε και το κάναμε, το εμπλουτίζουμε, αλλά είναι μικρό ακόμα, είναι πολύ μικρό. Αλλά έχει τις πιο top λέξεις, δηλαδή, τις λέξεις που χρησιμοποιούνται πιο πολύ και πιο συχνά θα βρεις σε ένα Wiki. Θα τις βρεις σε ένα κείμενο Wiki. Ναι, σε ένα κείμενο. Υπάρχουν κοινότητε. Πρόκειται για ορολογία επίπεδο. Και βοηθά και η ορολογία του άνθρωπου που δεν έχουν συνηθίσει με ορολογία πληροφορική και σε ό,τι έχει να κάνει με το δεύτερο λογισμικό. Και βοηθάει πάρα πολύ αν το χρησιμοποιήσει κάποιο. Γιατί αν πα να το βρει στο Google, να σε δει οποιοδήποτε online λεξικό, μπορεί να στο μεταφράσει όπω να είναι. Πάρα θα το δει έτσι. Και να υπάρχει και μια συνέχεια. Δηλαδή, όταν μεταφράζει μια λέξη κάπω, να μεταφράζεται από όλου. Με τον ίδιο τρόπο. Ναι, και πάντα έτσι. Και είναι και γενικά ένα θέμα με τις ερευνήσεις που κάνουν κάποια μετάφραση. Μπορεί να σου δώσουν ένα σωστό νόημα στη δεδομένη,
Αλλά όταν εσύ το χρησιμοποιεί σε τεχνικό κείμενο, δεν αποδίδει και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέλει να πει. Επίση, κάτι πολύ σημαντικό άσχετο με τη μεταφράση του ελληνικού είναι ότι το open source, το Google News, δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με το open source. Είναι μια εφημερίδα η οποία γράφει τα νέα με το open source, αλλά γράφει και άρθρα τα οποία γράψαν άνθρωποι που έχουν σχέση με το open source, αλλά το συγκεκριμένο άνθρωπο δεν έχει σχέση με το open source. Δηλαδή, γράφουν διάφορα πράγματα. Γράφουν για το Google, γράφουν για το KDE, γράφουν για κάτι που σε έκανε εντύπωση, ειδικά στους τομείς κοινότητες ή αναφορές ομάδων. Γενικότερα, tips and tricks, τα οποία δεν αφορούν μόνο open source, έχουν πολλαπλές πηγές. Ας πούμε για το Linux Live. Και είναι και πολύ ενδιαφέροντα. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Σε αυτό το Wiki News έχει πάρα πολύ ωραία tips and tricks. Να τα δείτε. Όχι αυτό εδώ. Και τώρα ο ίδιος θα τα φτιάξει σε PDF όλα τα παλιά, οπότε... Βασικά ξεκινήσαμε να δούμε λίγο το PDF, απλά βγαίνει ακόμα αρκετά όμορφο. Θέλω να το αφήσουμε να φτάσει σε ένα καλό σημείο. Δηλαδή, κάποιος θα τα κάνει σύντομα σε PDF. Λοιπόν, βιαστικό. Ναι, τώρα μου κόψε τον ηλμό τώρα, σχετικά με τη νέα διαδικασία ήθελα να πω το εξής για το Google Docs. Έχουμε κάποια παράπονα γιατί κάθε αλλαγή δημιουργεί έτσι και είναι δύσκολη. Αν έχει συνηθίσει κάποιος να δουλεύει σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, θα βρει λίγο σκούρα. Το κυριότερο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι ο ψυχολογικός παράγοντας. Γιατί από την ώρα που έπαιρνε ένα κείμενο, μία, διάμιση, δύο σελίδων, μισή σελίδα, τώρα πρέπει να ψάξει τα πλή σε όλο το. Θα το βλέπετε δηλαδή όλο αυτό και θα ψάξετε το κομμάτι. Και να βλέπετε το κομμάτι. Όλο αυτό, ναι. Και είναι ένα θέμα ίσως. Και σκεφτόμαστε να το σπάσουμε στους βασικούς τίτλους, να δημιουργήσουμε ξεχωριστά κομμάτια, τις στήλες, το ζούμε πιο εύκολο και για τους μεταφραστές. Άρα μια σκέψη προς συζήτηση. Και εδώ θέλω δική σας βοήθεια, δικές σας ιδέες και από όσους μεταφράζετε και από όσους δυνητικά θα μεταφράσετε, αν μεταφράσετε. Να μπείτε στην ομάδα και στο συντονισμό, οτιδήποτε ευπρόσδεκτο, να εκφράμε καλά να παράμε. Όχι εσύ. Σαν την άλλη πολύ φορά. Να πούμε επίση και τη μεταφραστική μνήμη ότι όποιο θέλει, γίνεται μέλο, κάνει λογική και μπορεί να προσθέτει λέξει. Δηλαδή κάποια λέξη που δεν υπάρχει. Υπάρχουν αρκετέ λέξει που δεν υπάρχουν και θα ήταν καλό να βγουν. Γιατί βρίσκονται συνέχεια στα Wiki. Ναι, όμω κατά βάση θα ήταν καλό για κάποιον να γίνει έμπειρο και να αρχίσει να βάζει λέξει. Πώς να αρχίσει να βάζει λέξει. Αυτό το σκεπτικό χρησιμοποιούμε τη λίστα σαν φίλτρο. Δηλαδή κάποιο θα κάνει ερώτηση στη λίστα, θα απαντήσει κάποιο άλλο, αυτό έχει βάλει την τάδε στιγμή. Καλή ιδέα. Από τη λίστα ξεκινάει αυτή η διαδικασία σαν σκηνικό, αφού αποφασιστεί τελικά ποια είναι η σωστή μετάφραση για αυτόν τον όρο. Εάν υπάρχει μια συγκεκριμένη ορολογία που να χρησιμοποιήσει. Ας πούμε, εγώ μπορώ να σου στείλω εδώ να σου πω, ας πούμε, θέλω να μου στείλει μια λίστα από λέξει που θέλουν μετάφραση για το. Γιατί δεν θα πρέπει να τη στείλει τη λίστα. Και όταν λέμε λίστα, εννοούμε είτε την ελληνική είτε και την translation που είναι η πληρωμένη αρμόδια. Εγώ θέλω να πούμε να μου στείλει μια λίστα κοινά, τα οποία δεν υπάρχουν εδώ, θα τα κάνω εγώ, παιδί μου. Δεν έχουμε μια λίστα. Διαβάζοντα το Weekly, ό,τι όταν πέφτουν πάνω σε λέξεις ιδιαίτερες, εντάξει, νομίζω δεν έχει νόημα να πούνε κάθε λέξη καθομιλημένη. Και το έργο δεν υπάρχει νόημα. Ναι, εντάξει. Το bug όμως έχει νόημα. Ή το visualization. Στην περίπτωση μέσα στο Google Doc, το οποίο επεξεργαζόμαστε όλοι όσοι κάνουμε τη μετάφραση, να υπάρχει μια υποσημείωση τη παράξενη λέξη που όλοι δυσκολευόμαστε. Και να τεύχως να μαζεύουμε κάποιες λέξεις και να τις περνάμε στο. Μπορείς να το στέλνει στη λίστα. Αυτό, μπράβο, τέτοια θέλουμε, ας πούμε. Σαν δηλαδή, να επισημαίνουμε τις λέξεις, ας πούμε, ένα κόκκινο βόλιο, έστω ότι μαζεύονται 10, τις περνάμε στο media, στο wiki που έχουμε εδώ πέρα. Μπορείς, το καλύτερο από όλα για να μην χάνει το αυτό είναι να τις μαζεύεις εσύ που σε δυσκολέψανε και να λες, παιδιά, να πηγαίνεις την αναζητήσεις από τη λίστα και να λες, παιδιά, σε αυτό το wiki είχα αυτές τις 5 λέξεις. Πώς θα τις μεταφράσουμε από εδώ και πέρα και να περιμένουμε με τη μία στο τέτοιο. Ξέρεις γιατί, με αυτόν τον τρόπο θα εμπλουτίζεται πολύ μεταφραστική μνήμη και θα εμπλουτιστεί και πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, αν το κάνεις σε 4 γουνίκια αυτό, θα πάρεις 200 λέξεις. Άρα ουσιαστικά μπορεί και ο καθένας μαζί παράλληλα με μια κυκλοφορία, μαζί με το mail που μας λέει ελάτε να μεταφράσετε, να έχουμε και
μια παράλληλη ειδοποίηση ότι εδώ πέρα γράφουμε όλες τις λέξεις οποίες. Δεν χρειάζεται. Ούτε καν. Αν έχεις πρόβλημα με μια λέξη, απλά το λες. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να τρέπεσαι να πεις κάτι. Βασικά. Απλά να μαζευτούν. Αν αυτή την ιδέα τη στείλει στην translation list, νομίζω ότι θα κινητοποιήσει και άλλου οι οποίοι μεταφράζουν το weekly. Και αν εσύ το κάνει προσωπικά, σε κάποιον που είπε να γράψει 5 λέξεις, να τις σημειώσει και μετά να τις στείλει στην translation list, είναι κάτι πολύ πιο εύκολο. Εντάξει, μπορεί να μην ξέρει να το κάνει. Εάν δεν κάνει. Πείτε το στην translation, θα το κάνει κάποιο άλλο, δεν είναι θέμα. Γιατί. Εγώ δεν είμαι κανένα μαθητικά. Για το χτίσιμο τη μεταφραστική μείωση παίζω. Έτσι θα χτίσει. Έτσι θα χτίσει. Μα από του μεταφραστέ θα χτίσει τη μεταφραστική μείωση. Όχι από κανένα. Δεν έχει μεταφραστή. Και είναι καλό αυτό το κάνει να το πει και στου άλλου, να το ξέρουν και άλλοι και μπορεί να φέρουν και εκεί να το κάνουν. Δεν έχω μια ιδέα. Να είναι φύτερα. Είχαμε. Να είναι φύτερα. 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 Λοιπόν, 4,5 λεπτά ήθελα να πω επίσης ότι για το Google Doc είναι πολύ χρήσιμο. Αν κάποιος για κάποιο λόγο δεν μεταφράσει ένα κομμάτι και φτάσουμε τετάρτη και έχουμε μείνει κείμενα μετάφραστα και κάποιος άλλος να σπίτι του και έχει τελειώσει το κομμάτι και δεν έχει να κάνει, μπορεί να μπει να δει, ξέρεις, είναι τετάρτη βράδυ και δεν έχει δύο σελίδες αμετάφραστες. Εντάξει, δεν έχω τι να κάνω, ας το κάνω λίγο να διαφορούν και τους άλλους. Γενικά αυτό που γράφουμε και σε κάθε ανακοίνωση που γράφουμε στο Άφηση είναι ότι όσο περισσότερα άτομα μεταφράζουν, τόσο λιγότερο κομμάτι παίρνει ο καθένα. Δηλαδή, αν είμαστε 20 άτομα, θα πάρει ο καθένα από 5-10 γραμμούλε. Που είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, απλό, γρήγορο. Δηλαδή, και δύσκολο να την παράγει, πώ θα την κάνει. Αυτά με λίγο Wiki News. Εμείς, όχι, αυτός... Το week μας... Πες κάτι. Το week, λοιπόν... Πολύ σοβαρή δουλειά θα έπρεπε να γίνεται στο week. Τι είναι το week είναι ουσιαστικά η κυκλοπαίδεια της κοινότητας. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει... Όταν κάποιος θέλει να μάθει πέντε βασικά πράγματα, το τι είναι το μέσος, το μέσος κόσμου. Όταν κάποιος θέλει να πάρει... Θέλει να μάθει ένα πρόγραμμα, θέλει να μάθει κάτι οτιδήποτε γύρω από το Open Source, υπάρχει το Wiki. Τώρα, εμείς παίρνουμε κομμάτια από το Wiki, βασικά θέλουμε να το μεταφράσουμε όλο το μυαλό, είναι τεράστιο, και μεταφράζουμε τα πιο βασικά. Για παράδειγμα, το Yast, το Zipper, το μεταφράζουμε στα ελληνικά έτσι, ώστε να μπει ένας άπειρος χρήστης, ένας ψηφιακός χρήστης 15-16 χρονών, να μπει και να μπορέσει πολύ εύκολα να καταλάβει 5 πράγματα για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει. Όσο γίνεται τη διανομή, να λάβει όσο γίνεται περισσότερα για τη διανομή, έτσι ώστε να έχει λιγότερες απορίες και να το δει πιο εύκολο να παίξει με τη διανομή παρά να πει «Α, βαριέμαι». Λοιπόν, τόσο πάνω. Έχουμε ξεκινήσει ένα έργο το οποίο μας έχει πάει πάρα πολύ πίσω για πάρα πολλούς παράγοντες. Γιατί βασικά ξεκινήσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι ένα από τα λάθη εισαγωγικά που κάναμε σαν κοινότητα. Και δεν συγκεντρωθήκαμε σε άλλα πράγματα τα οποία θεωρούσαμε πιο σημαντικά, αλλά πέρασε ένας χρόνος σχεδόν και ακόμα δεν έχουμε συγκεντρωθεί στο Wiki. Κάτι το οποίο μας πάει λίγο πίσω. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Συγκεντρωθείς πράγματα. Και... Ήρθε ο καιρός να αρχίσουμε να μεταφράζουμε το Wiki. Οπότε όταν θα τελειώνετε, όταν αυτοί που μεταφράζουν το Wiki. Αυτοί που μεταφράζουν το Wiki News και δεν έχουν να κάνουν, ας αφήσουν αυτούς να μεταφράζουν από τις άλλες σελίδες και ας αφήσουν να μεταφράζουν καμία δουλειά το Wiki. Γιατί δεν θέλει κάνουν τίποτα εδώ πέρα. Αυτό. Αρχίσαμε να μεταφράζουμε το Wiki. Αφήστε το Wiki News, αρχίστε να μεταφράζετε το Wiki. Και βέβαια το Wiki News είναι μια καλή εκπαιδευτική δραστηριότητα για τους μεταφράστες που πριν μόνο στο Wiki. Γιατί το Wiki είναι κάτι το πολύ σημαντικό και η ποιότητα μετάφρασης που θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι υψηλό. Και το Wiki News είναι ένας καλός χώρος εκπαίδευσης για τον μεταφραστή. Γιατί είναι εβδομαδιαίο, έχει μια περιοδική
περιοδικότητα και όταν κάνεις κάτι σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατ' επανάληψη, τότε το κατακτάς. Έτσι γίνεσαι μεταφραστής, δουλεύοντας. Έτσι μάθαμε και αγγλικά όταν μαθαίναμε. Διαβάζαμε, είχαμε, ξέρω και εγώ, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή αγγλικά. Ή κάθε πότε δεν είχε ο καθένας, ανάλογα με το που πηγαίναμε. Αυτά. Οπότε όλοι μπορείτε να μεταφράσετε, καθένας ανάλογα με το επίπεδο που έχετε, θα στείλει στην λίστα και θα μας πει εγώ θέλω να μεταφράσω, και εσύ μπορείς να μεταφράσεις. Αντίστοιχα, το επίπεδο που ο καθένας θα του δώσουμε ένα εύκολο κομμάτι, ένα μικρό, ας πούμε, μεγάλο κομμάτι. Ο καθένας όμως μπορεί να βρει το λιθαράκι του σε αυτό το πράγμα. Και αργότερα σήμερα που θα βγει η ανακοίνωση, τολμήστε το. Και δεν είναι στη λίστα της οπτικής ελληνικής. Λοιπόν, ας τα, ευχαριστούμε πολύ. Έχετε δεν έχει να προβλήσει την ΝΑΕ αυτός.